Συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, 23 του Δεκέμβρη, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Περιμένουμε τις ερχόμενες ημέρες να εξελιχθεί αυτό το έργο. Μιλάμε για την δημοπράτηση του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου. Να ακούσουμε τι δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος. Για μας είναι έργο και όχι μόνο αστικής και αστικής όμως και πολιτιστικής κυρίως και δεν το έχουμε ξεχάσει, είναι το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου. Είναι το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου για το οποίο αποδείχθηκε ότι η δουλειά που είχε να γίνει τελικά ήταν τελικά πολύ πιο δύσκολη από ότι και αυτό που εμείς είχαμε εκτιμήσει, όμως ολοκληρώθηκε. Είμαστε πια στο 100% και είναι ζήτημα χρόνου. Όταν λέω χρόνο, μπορεί να είναι και εβδομάδας, μία-δύο εβδομάδες, η τελική έγκριση του, η δημοπράτηση πια, έτσι. Ξέρετε ότι η χρηματοδότηση είναι οκ. Okay. Λοιπόν, μεγάλη υπόθεση να λες ότι έφτασα στο 100%. Είμαστε στο 100% πια. Κλείσαμε όλο το checklist, κλείσαμε και τα τεύχη δημοπράτησης. Βρίσκεται ο πλήρης, 100% πλήρης φάκελος στην ειδική υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ονομάζεται ΕΙΣΤΑ. Είναι από τα πρώτα έργα τα οποία καλείται να δώσει το πράσινο φως πια για τη δημοπράτησή τους. Και αμέσως μόλις έρθει το πράσινο φως από την ΕΙΣΤΑ, θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, γιατί άλλες 2 δεκαετίες κουβεντολόι σε αυτόν τον τόπο κλείνει με τον τρόπο που η ιστορία αυτού του τόπου επιβάλλει να κλείνει ένα τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, με την αντιμετώπιση του, με την επίλυσή του, με τη θεραπεία του και επιτέλους να φτιαχτεί και αυτό το υπέροχο μνημείο που λέγεται Εθνικό Θέατρο, που το βλέπουμε εδώ πέρα καταστραμμένο 2 δεκαετίες. Επαναλαμβάνω, σε 100% πλέον ολοκληρωμένη η δουλειά του έργου και δεν έχουμε καμία απολύτως ανησυχία σε ό,τι αφορά το αν θα πάρουμε ή όχι το πράσινο φως από την ΕΙΣΤΑ, ετυπική διαδικασία. Η δουλειά έχει γίνει με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια, με συνεχή συνεργασία όλων των φορέων, των εμπλεκομένων. Και ποιοι είναι οι εμπλεκομένοι φορείς, θα το θυμίσουμε άλλη μια φορά. Ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του ακινήτου. Το Υπουργείο Πολιτισμού, που το επιβλέπει ως μνημείο. Και όχι μόνο το επιβλέπει, σε αυτή την περίπτωση χρηματοδοτεί και και το έργο της αναστήλωσης του Εθνικού Θεάτρου. Και η Περιφέρεια του Αιγαίου, ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης. Σε ένα μέρος μικρό είμαστε και φορέας χρηματοδότησης. Επαναλαμβάνω ότι είναι ζήτημα πολύ λίγου χρόνου πια για να προχωρήσουμε στη δημοκράτηση. Εξαιρετική χρονιά για την παραγωγή ελαιόλαδου φέτος. Νομίζω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι. Πάμε να ακούσουμε τα στοιχεία από την φετινή ελαιοκομική περίοδο από τον σύμβουλο, εντεταλμένο σύμβουλο του πρωτογενούς τομέα, τον Φιλίμωνα Ζανιτίδη. Να σας δώσω στοιχεία για την ελαιοκομική περίοδο. Μέχρι 30 Νοεμβρίου δείχνει η εικόνα που έχουμε ότι σε ποσοστό 46% είναι επιπλέον η παραγωγή του ελαιολάδου από πέρσι, την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Έχουμε λοιπόν 1.235 τόνους μέχρι 30 Νοεμβρίου, από τους οποίους οι 1.201 αναφέρονται σε έξτρα παρθένο, 33 τόνους παρθένο ελαιόλαδο και ένα τόνος μόνο το βιομηχανικό, το λεγόμενο λαμπάντι. Τώρα, τα σφαγεία λειτουργούν πυρετοδώς σε όλα τα νησιά. Στοιχεία έχω από το Περιφερειακό
ο σφαγείο εδώ της περιφέρειας Μεσοτσαΐρη, όπου μέχρι αύριο κορυφώνεται η διαδικασία αυτή. Επίσης, έχουμε εξαγγείλει σήμερα μια πρόσκληση πάρα πολύ σημαντική για τους παραγωγούς μας που παράγουν και μεταποιούν προϊόντα. Αφορά τα δυναμικά προϊόντα της περιφέρειας, όπως είναι το λάδι και το κρασί, αλλά και διάφορα άλλα προϊόντα, τρία περίπτερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 18 με 20 Φεβρουαρίου του 2023. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση και πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο δυναμικά προϊόντα που έχουμε και εξαγωγικές δυνατότητες, εξάγουμε πέρα από τα έξω από τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, όπως είναι το λάδι και το κρασί. Φυσικά, οι εκθέσεις που θα συμμετάσχει η Περιφέρεια είναι η Expotrof στις αρχές του Φλεβάρι. Στο Ντίσελντορφ, επίσης της Γερμανίας, μια θεματική έκθεση για το κρασί, για τα κρασιά της Περιφέρειας, και η Food Expo, που είναι τροφίμων και ποτών, που θα γίνει στο Μετροπόλιταν, νομίζω, στο δεύτερο δεκαπεθήμερο του Μαρτίου. Συνέχεια της εκπομπής και να κλείσουμε όπως κλείσαμε χθες, κυρίες και κύριοι. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μας το ζητήσατε, να δείτε ένα απόσπασμα από το φινλανδικό ντοκιμαντέρ, το οποίο καταγράφει την Ρόδο τη δεκαετία του 1960 με έναν μοναδικό τρόπο, θυμίζει την εικόνα της Ρόδου, κυρίως της μεσονικής πόλης, επαγγέλματα που χάθηκαν, αλλά και πολύ γνωστές φυσιογνωμίες. Λοιπόν, νομίζω ότι οφείλουμε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με αυτό το απόσπασμα ενός εξαιρετικού ντοκιμαντέρ, το οποίο κατέγραψε η φινλανδική τηλεόραση. Πάμε να ξεκινήσουμε, να αφήσουμε και τον ήχο, αλλά και την περιγραφή για κάποια λεπτά, και να σας πάρω εγώ λίγο στο ταξίδι εκείνης της εποχής. Päättymässä ja ihmiset palailevat kaduille ja töihinsä. Muuten tämä hiljaisuus on täällä epätavallista. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι η αποτύπωση έγινε από την φιλανδική τηλεόραση, πολύ καλύτερα είναι τώρα. Βρισκόμαστε εδώ στο μέσο της Σοκράτους, είναι το Μεχμάτ Αγατζαμί. Βλέπουμε την εικόνα την οποία έχουν ουσιαστικά καταγράψει από τα καφενεία. Τα περισσότερα καφενεία ήταν εκεί στην οδό Λάχιτος. Αυτό το καφενείο είναι στην περιοχή της Κόκκινης Πόρτας και ακούγεται βέβαια να περιγράφει πως οι θαμώνες απολάμβαναν το κρασάκι τους, την ρακή όπως αναφέρει, έπαιζαν χαρτιά και περνούσαν πάρα πολλές ώρες. Σημειώνω ότι η μεσονική πόλη είχε ουσιαστικά χωριστεί σε διάφορα σημεία. Δηλαδή υπήρχαν οι εμπορικοί δρόμοι της παλιάς πόλης, εκεί είχαμε τα υφασματάδικα, είχαμε τα μαγαζιά με τα γαλλικά, με τα είδη κουζίνας, είχαμε τα μανάβικα, είχαμε τα παπουτσίδικα, είχαμε τα καφενεία, τα μεζεδοπολία και βεβαίως είχαμε και τα πεταλάδικα. Εδώ είμαστε στην πλατεία Δωριέως, ενώ εδώ είμαστε στα πεταλάδικα που ήταν εκεί στο μέσο της οδού Σοκράτους. Και βεβαίως είχαμε εξαιρετικούς μάστορες σε εκείνη την περιοχή. Εδώ είναι οι τελευταίοι σαγματοποιοί, έκανε δηλαδή τα σαμάρια για τα ζώα. Θυμίζω ότι με απόφαση τότε του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, μετά από το 1522, οι Έλληνες δεν μπορούσαν να βρίσκονται στην παλιά πόλη. Έρχονταν το πρωί και άνοιγαν τα μαγαζιά τους και μετά από την έκτη απογευματινή έπρεπε να φύγουν από τις πύλες, που οι πύλες τότε ήταν ουσιαστικά πύλες που ανοιγόκλειναν, και στη συνέχεια να κατευθυνθούν στα σπίτια τους, στα μαράσια. Εδώ λοιπόν έχουμε την εικόνα από το μαντράκι, βλέπετε και τα εμπορεύματα, τα οποία έρχονταν με τα καΐκια της γραμμής, θα δείτε στην συνέχεια.
Εκείνα τα χρόνια όλα τα εμπορεύματα τα διακινούσαν οι ιδιοκτήτες των μικρών καϊκιών, έφεραν και έπαιρναν εμπόρευμα από την Ρόδο. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε μήλα να μεταφέρονται. Στη συνέχεια θα δείτε και τα πεπόνια, τα οποία από το καϊκί τα πετούσαν και γινόταν η μεταφορά των εμπορευμάτων. Θα δείτε ότι εκείνη την εποχή είχαμε να εισάγονται και ρόδια, εδώ είναι η πεπόνια, από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και βεβαίως είχαμε τη διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης με τους χαμάλιδες της εποχής. Εδώ έχουμε νομίζω ρόδια μεταφέρονται με το καΐκι και στη συνέχεια να έχουμε την αγορά από τις νοικοκυρές της εποχής. Θυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια είχαμε μια πολύ μεγάλη και δυναμική, αν θέλετε, κοινωνία των ανθρώπων που μεταφόρτωναν τα εμπορεύματα, οι χαμάλιδες εκείνης της εποχής. Ξεκίνησε εκείνα τα χρόνια του Μεσαίωνα από κυρίως Εβραίους, που αν δεν ήταν καλοί έμποροι, ήταν αυτοί οι άνθρωποι που φορτοεκφόρτωναν τα εμπορεύματα. Λίγο μετά τον πόλεμο που δεν υπήρχε εκείνη η πολύ μεγάλη παιδεία, που υπήρχαν τα δύσκολα χρόνια των Ιταλών, πάρα πολλοί αναζητώντας μεροκάματο έκαναν αυτή τη δουλειά μέχρι να αποκτήσουν οι επόμενες γενιές την γνώση. Έχουμε τα καύσιμα τα οποία μετέφεραν. Τότε κατά την εποχή εκείνη ουσιαστικά όλο εκείνο το μέτωπο στα δεξιά του λιμανιού του Μαντρακίου ήταν καΐκια. Ήταν τα χρόνια που άρχισαν τα αεροπλανοφόρα να φτάνουν στο λιμάνι της Ρόδου. Ήταν η εποχή που περιμέναμε τους ναύτες να γεμίσουν με δολάρια την Ρόδο και βεβαίως είχαν βοηθήσει τα μέγιστα γιατί υπήρξε και μία πολύ έξυπνη τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ βλέπουμε από τη μία τις λάτζες του Αμερικανικού ναυτικού και από την άλλη τις λάτζες που είχε ο Δήμος της Ρόδου, τον Δωρεέα, τον Διαγόρα και αν θυμάμαι καλά και τον Ακουσίλαο, το λέω με μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Βλέπουμε εδώ τους τρεις μήλους. Εδώ έβρισκαν καταφύγιο και οι αλλοίς, οι ψαράδες εκείνης της εποχής. Ήταν εικόνες πολύ γνώριμες αυτούς που μεγάλωσαν εκείνα τα χρόνια, δεκαετία δηλαδή 50, 60, 70 και 80. Διαπίστωνε κανείς ότι οι ανεμότρατες άραζαν σε αυτή την περιοχή και οι ψαράδες ουσιαστικά διόρθωναν τα δίχτυα τους. Ήταν εικόνες πολύ ορατές εκεί που υπήρχε η κοινωνία των ψαράδων, δηλαδή ουσιαστικά στο Μαντράκι, εκεί στην περιοχή των Μήλων, αλλά και μπαίνοντας στη μισιονική πόλη υπήρχαν πάρα πολλοί αλλοίς. Ήταν αλλοίς και Έλληνες και πολλοί Οθωμανοί που έβγαζαν το μεροκάματο από το ψάρεμα εκείνης της εποχής. Και βεβαίως εδώ βλέπουμε τους ψαράδες να δένουν τα δίχτυα. Εδώ βρισκόμαστε σε μία καταγραφή με την κάμερα του αγάλματος του Αλεξάνδρου Διάκου, δηλαδή απέναντι από το δικαστικό μέγαρο. Θυμίζω ότι μιλάμε για μία εποχή όπου και τα πλοία έμεναν αρόδο. Μία εποχή, εδώ είναι το πρώτο σπανορμήτης, ο ιστορικός σπανορμήτης, αυτός που βούλιαξε τη δεκαετία του 60 στην Κάλυμνο και εδώ ήταν η διαμόρφωση της θαλασσινής πύλης, της Πόρτα Μαρίνα, δηλαδή όπως την έλεγαν οι Ιταλοί. Θα δείτε στη συνέχεια τα τείχη της μεσονικής πόλης, τα οποία είχαν αποξηλώσει οι Ιταλοί όταν άρχισαν ουσιαστικά τη δεύτερη περίοδο να δημιουργούν την πολιτική του λίθου. Εδώ θα διαπιστώσουμε και επαγγελματά, αυτός κατά πάσα πιθανότητα είναι ο Μαγρυπλής, ο οποίος ήταν φίλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή και ήταν εκεί στην είσοδο της πλατείας Σίμης. Εδώ είναι η πλατεία Αλεξάνδρου δηλαδή, προς το μουσείο
Και εδώ θα διαπιστώσετε ότι βρισκόμαστε στο μεγάλο συντριβάνι, στην πλατεία Ιπποκράτου, στη Μεσαιωνική πόλη, μία πλατεία η οποία καταρχήν καταστράφηκε το 1926 από πυρκαγιά και το 1944 από βομβαρδισμούς των συμμάχων. Είναι η Μάγνα πλατεία, όπως την έλεγαν οι υπότες του Αγίου Ιωάννη, δηλαδή, εκείνα τα χρόνια. Ο βασικός δρόμος, ο οποίος δεν είχε αλλάξει πάρα πολύ στη Μεσαιωνική πόλη, αυτή είναι η μοναδικότητα. Και εδώ είναι το συντριβάνι, το οποίο δημιουργήθηκε μπροστά από το τότε εμπροδικείο, την σημερινή, αν θέλετε, Καστελανία, που ακόμη δεν υπάρχει η απόλυτη πιστοποίηση. Εδώ μιλάμε για την οδό Αριστοτέλους. Αυτό είναι το Συντριβάν Τζαμί. Εδώ θεωρείται ότι υπήρχε η αρχαία εκκλησία και στη συνέχεια η Μεσαιωνική Εκκλησία του Αγίου Σεβαστιανού. Εδώ βλέπουμε το τουρκικό καφενείο επί του Σοκράτους και έναν ρόδιο ο οποίος προσπαθεί να διαβάσει το τι γράφει η εφημερίδα. Αυτή η συνήθεια δεν έχει αλλάξει, είναι διαχρονική δηλαδή. Τα χαρτιά σε αυτό το σημείο είναι πραγματικά εκπληκτικά αυτά τα πλάνα. Και εδώ για τους μεγαλύτερους ηλικία είναι γνωστές μορφές εμπόρων της Μεσαιωνικής πόλης, οι οποίοι καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας ή πολύ συχνά έκαναν το λεγόμενο break στα καφενεία. Βλέπετε εδώ με τι πάθος ουσιαστικά έχουμε το χαρτί και εδώ έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο ευτυχώς έχει αρχίσει να επανακάμπτει. Είχαμε τους τεχνίτες των βοτσαλωτών. Υπήρχε μια μοναδική τέχνη η οποία τηρήθηκε και διατηρήθηκε στην Ρόδο επί σειρά αιώνων. Φτιάχνουμε με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, χωρίς την σύγχρονη, αν θέλετε, τεχνολογία, αλλά μια φοβερή ακρίβεια, διότι το έκανα με πολύ μεγάλο πάθος τα βοτσαλωτά που υπήρχαν είτε στους δημόσιους δρόμους, είτε στις αυλές των σπιτιών. Δηλαδή ήταν μία τέχνη η οποία διατηρείται πάρα πολύ έντονη από την εποχή του Μεσαίωνα. Λοιπόν, και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πριν σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, 27 του μήνα. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλους.